Γεια σας. Πάλι εδώ είσαστε. Δεν βαρεθήκατε? Περιμένετε να ακούσετε τη συνέχεια? Τι έγινε τώρα, θυμόσαστε? Για να δω. Κάποια παιδιά δεν θυμούνται. Θα σας τα πω εγώ. Μια μέρα του καλοκαιριού, ο απέσιος τριμμένος κυρδίκανος, ο φόβος και ο τρόμος των πουλιών, έφτιαξε ένα σκιάχτρο, τον αχυρούλι, και το έβαλε στο χωράφι του για να τρομάζει τα πουλιά. Ο κυρδίκανος έφτιαξε τον αχυρούλι πολύ άσχημο. Αυτός όμως ήταν καλόψυχος και ευγενικός και γενναιόθωρος και τα πουλάκια τον αγάπησαν αμέσως. Ο Τιτιβούε, ο Τσιλιβήθρας και ο Τερτύπης μάλιστα τον αγάπησαν τόσο που όταν τους είπε πως θέλει να μάθει να πετάει, ξεκίνησαν να του κάνουν μαθήματα ελεύθερης πτώσης, πτήσης. Πέρασε ο καιρός. Πόσο γρήγορα πέρασε. Φθινοποριάζει σιγά σιγά. Φυσάει. Ο Κυρδίκανος, ο Μπαρμπαμπαρούτης και ο Κυρσφεντόνας κάθονται κάτω από τον πλάτανο στην πλατεία του χωριού και παίζουν τάβλη. Για να πάμε κοντά να ακούσουμε τι λένε. Εξάρες! Για να σε δω τώρα, Μπαρμπαμπαρούτη. Πού, ντόρτια! Μάλλον θα βρέξει. Μπα, Κυρσφεντόνα, όχι. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Δεν βλέπεις. Ούτε ένα συννεφάκι. Δεν παίζω άλλο. Δεν έχω κέφι σήμερα. Γιατί Κυρδίκανε? Τι τρέχει? Συμβαίνει τίποτα. Ξέρω εγώ. Τι να σου πω, Μπαρμπαμπαρούτη. Δύσκολη κεριά να ποδιές. Οι ξόβεργες μου δεν πιάνουν πουλιά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Λες και μαντεύουν τα πουλιά που έχω βάλει ξόβεργες. Σε ποια κλαδιά? Έτσι, ε. Τι λες, βρε παιδί. Ναι, όπως τα λέω. Άσε και το άλλο. Οπότε βγαίνω για κυνήγι, ούτε πουλί πετάμενο δεν βρίσκεται μπροστά μου. Λες και ξέρουν τα πουλιά κατά λεπτός τι μέρα θα πάω για κυνήγι, σε ποιο μέρος και σε ποιο θάμνο θα στήσω καρτέρι. Κατάλαβες, φίλε μου? Έτσι, ε. Αν το άλλο. Ποιο άλλο? Μου ρημάξανε το λαγανόκηπο. Δεν έχουν αφήσει μαρούλι για μαρούλι τα βουρλισμένα. Καλά, δεν έχεις βάλει σκιάχτρο. Πώς δεν έχω βάλει? Το φτιάξα με τα ίδια μου τα χέρια που να μην έσωνα. Πας και δεν το έκανες αρκετά αγριοπό? Πώς δεν το έκανα? Το έκανα και το παραέκανα. Μέχρι και ιδιαίτερα μαθήματα γριάδας του δώσα να φανταστείς. Αλλά τα πουλιά, ούτε που του δίνουν σημασία. Έχουν ξεθαρέψει. Πολύ αέρα πήραν τώρα τελευταία. Ούτε σκιάχτρα λογαριάζουν, ούτε εμένα. Είμαι και πρώην υποψήφιος δήμαρχος. Ούτε τίποτα. Οχ! Τι είναι πάλι! Τι έπαθες! Κουτσουλιά! Οχ! Κι άλλη κουτσουλιά! Τα αναθεματισμένα! Κατεβείτε κάτω, ρε, αν σας βαστάει! Οχ! Κι άλλη! Το έλεγα εγώ ότι θα ψυχαλίσει! Θα σας κάνω μήνυση! Θα σας κάνω με τα κρομιδάκια! Ηρέμησε, Κυρδίκανε! Ηρέμησε! Πού θα μου πάνε, δεν θα τα πετύχω πουθενά! Θα τους στρίψω το λαρίγκι! Θα τα κάνω κόσκινα τα σκάλια! Μου λες κάτι, Κυρδίκανε. Μεταξύ μας. Θα τους αλλάξω τα φώτα! Δηλαδή, δεν μου πέφτει εμένα λόγος, αλλά δεν μου λες κάτι. Για να έχουμε και καλό ρώτημα, δηλαδή. Το σκιάχτρο το εμπιστεύεσαι? Γιατί να μην το εμπιστεύω? Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Δεν μου πέφτει βέβαια με ένα λόγο, αλλά. Να, μου φαίνεται. Τι σου φαίνεται? Να, μια μέρα που πήγαινα στο κεφαλοχώρι για να αγοράσω ένα κεφαλοτήρι. Όχι, όχι. Ήταν η μέρα που πήγαινα στο παζάρι για να αγοράσω ένα σαλάμι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Περνούσα λοιπόν έξω από το αγρόκτημά σου και μου φαίνεται. Κάτι πήρε το μάτι μου δηλαδή. Μου φάνηκε ότι είδα το σκιάχτρο σου παρέα με κάτι πουλιά. Σαν να χόρευαν, μου φαίνεται, σαν να τραγουδούσανε. Δεν έδωσα βέβαια και σημασία, νόμιζα πως θα ήταν καμιά οφθαλμαπάτη. Βέβαια, οφθαλμαπάτη θα ήταν. Πού ξανακούστηκε σκιάχτρα να χορεύουν? Πού ξανακούστηκε να τραγουδάνε παρέα με πουλιά? Τώρα που το αναφέρετε, και εγώ τις προάλλες, δηλαδή τις προεκείνες, τις προετέτοιες θέλω να πω, την ώρα που πήγαινα στο παζάρι να μοσχοπουλήσω κάτι μοσχοσάπουνα και πέρασα από το αγρόκτημά σου, τι νομίζεις ότι είδα? Είδα ένα σκιάχτρο να χαρίζει άχυρα σε ένα πουλί. Δεν έδωσα βέβαια σημασία, νόμισα ότι με γελούν τα μάτια μου. Βέβαια, είσαι πουσαλήθωρος. Έχεις και τσίμπλες, τα μάτια σας σε γελούσαν, το δίχως άλλο. Ξανακούστηκε σκιάχτρο να χαρίζει άχυρα σε πουλί? Γίνεται ένα τέτοιο πράγμα? Δεν γίνεται. Οχ. Τι τρέχει, Κυρδίκαν? Πάλι κουτσουλιά? Τι έπαθες? Κάτι μπήκε στα αυτιά μου. Σαν τι? Ψήλι. Ψήλι? Μπήκανε ψήλι στα αυτιά μου. Για να δω. Δεν βλέπω τίποτα. Θα μπήκανε από το ένα αυτί ως φαίνεται και θα βγήκαν από το άλλο. Βέβαια. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, αυτό το σκιάχτρο δεν μου φαίνεται πολύ σόι. Ωρες, ωρες, να, σαν να όνειρο πολύ. Ανταπώ, κύριε. Δεν είναι δυνατόν. Τα σκιάχτρα δεν επιτρέπεται να ονειροπολούν. Σωστά. Αυτό μας έλειπε. Άμα αρχίσουν να ονειροπολούν τα σκιάχτρα,
κλάφτα χαράλαμε. Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά. Λες το σκιάχτρο σου να έχει πιάσει φιλίες με τα πουλιά. Τα τσιμιτσικότσι τσιουτσίου. Να τους δίνει πληροφορίες. Να μαρτυράει που έχεις βάλει ξόβεργες. Να κρυφακούει και να τα ειδοποιεί κατά που θα πας για κυνήγι. Λες να παριστάνει τον ανοιχτό χέρι με τα λαχανά σου. Λες. Δεν ξέρω, αλλά θα μάθω. Πώς θα μάθεις δηλαδή. Θα του στήσω παγίδα. Παγίδα, για εξηγήσω. Ναι, θα μεταμφιεστώ σε σκιάχτρο και θα πάω να του πιάσω κουβέντα. Θα κάνω ότι είμαι μες στο μέρος του. Έτσι, αν έχει κάνει καμιά βρωμοδουλειά θα μου το πει. Θα ομολογήσει. Θα μου τα πει όλα χαρτί και καλαμάρι. Και τότε ούτε ψήλο στον κόρφο του. Πρώτης τάξης ιδέα. Απίθανη. Θα του δείξω εγώ πόσα πίδια παίρνει ο σάκος. Ας μην χάνουμε καιρό. Το γοργόν και χάριν έχει. Έχετε τίποτα παλιόρουχα? Όχι. Εσύ Μπαρμπαμπαρούτη? Ούτε. Μόνο κάτι ψώνια έχω εδώ. Πού να βρούμε παλιόρουχα, πού να βρούμε. Έλατε, πού να βρούμε. Έχω μια ιδέα. Τι τα θέλουμε τα παλιόρουχα, αφού μπορούμε μια χαρά να παλιώσουμε αυτά που φοράς. Τι έκανε λέει. Να παλιώσουμε αυτά που φοράς. Να τα κουρελιάσουμε, να τα στραπατσάρουμε, να τα λερώσουμε, να τα ξυλώσουμε. Και πάει λέγοντας. Ποια, τα ρούχα μου. Ναι. Τα ρούχα που φοράω, τα ρουχαλάκια μου. Ναι. Αυτά. Τι θα πει όμως η γυναίκα μου άμα γυρίσει στο σπίτι αγνώριστος? Θα πει... Τι έξυπνο άνθρωπο εγώ, σπίρτο είναι, που πήγε και το σκέφτηκε. Μήπως δεν με αναγνωρίσει και με κλειδώσει απ' έξω. Απαπα, αλίμονο, μόλις τις μιλήσεις θα σου ανοίξει αμέσως και θα σου σερβίρει ντομάτες γεμιστές με σπουργητάκια. Καλά. Άντε, βγάλε το σακάκι σου, μη χασομεράς. Γιατί? Να το περιποιηθούμε. Ορίστε. Πρώτα-πρώτα θα το χτυπήσουμε κάτω σαν χταπόδι. Πάρα και αυτή, πάρα και την άλλη. Ύστερα θα το ξεχυλώσουμε λιγάκι. Τράβε εσύ Μπαρμπαμπαρούτη από εκεί, να τραβάω εγώ από εδώ. Και τώρα το κυριότερο. Ένα καλό τσαλαπατηματάκι. Πω πω σκόνη. Ένα περποιημένο τσαλαπατηματάκι. Να! Αχ, το ευχαριστήθηκα! Για να δω πώς έγινε. Καλό φαίνεται. Και τώρα το παντελόνι. Τι? Βγάλ το. Γρήγορα! Τι κάθεσαι? Να! Να! Για φόρεσέ τα τώρα να σε δούμε. Άντε, ας τα φορέσω. Τι βρώμα είναι αυτή. Εντάξει είμαι. Όχι ακόμα. Μου φαίνεται ότι πρέπει να ξυλώσουμε μερικά κουμπιά. Άστο σε μένα αυτό. Και αυτό το μανίκι... Τι έχει? Περισσεύει. Να αδειάσουμε και αυτό το μελανοδοχείο πάνω στο σακάκι. Βέβαια, ναι, οπωσδήποτε. Ξέρεις κάτι λοιπόν, σου πάει το σκούρο χρώμα. Σε κολακεύει. Καλώς είμαι. Όχι ακόμα, μη σε πιάνει η βιασύνη. Περίμενε. Η καλή δουλειά αργεί. Να μην ξεχάσουμε και το καπέλο, ε. Καλά λες. Το καπέλο. Φέρ' το εδώ. Να! Μια γροθιά και ορίστε η τρύπα. Πάρ' το πίσω τώρα και φόρεσέ το. Ευχαριστώ. Έτσι θα ερίζονται και οι ψήρες στο κεφάλι σου. Α! Τα παπούτσια. Τι έχουν τα παπούτσια? Δεν τα βλέπεις. Είναι καθαρά. Φρίγκι. Θα σε προδώσουν να τα αφήσεις έτσι. Λες. Βέβαια. Σε αυτά τα πράγματα χρειάζεται τρομερή προσοχή. Η παραμικρή λεπτομέρεια έχει σημασία. Πρέπει να τσαλαβουτήσεις σε πηχτή βρώμικη λάσπη. Πάω να φέρω μια λεκάνη. Ορίστε. Τσαλαβούτα. Έτσι, μπράβο. Πού σας φαίνομαι τώρα? Σπουδαία. Μεγιά. Φτούσου. Θαυμάσια. Ούτε αληθινό σκιάχτρο να ήσουν. Μα τα σκιάχτρα δεν είναι αληθινά. Μπορεί. Εσύ όμως είσαι πιο ψεύτικο από τα αληθινά. Αυτός είμαι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Λάτε τώρα, πάμε. Ας μην χάσω μέρα. Ώρα να μπει το σχέδιο σε εφαρμογή. Η παγίδα η τρόμερη. Κοιτάτε, εσείς μην έρθετε πολύ κοντά. Αφήστε με μόνο μου. Να κοιτάζετε από μακριά κρυμμένη πίσω από το μαντρότυχο. Συνεννοηθήκαμε? Ναι, εντάξει. Είναι ήσυχος. Πάμε. Πόπο, πάμε γρήγορα να δούμε τι κάνει ο Αχιρούλης.
Ωραία για τη γυμναστική μου. Όπου να είναι θα τα καταφέρω. Θα μάθω να πετάω. Θα το δείτε και θα τρίβετε τα μάτια σας. Θα είμαι το πρώτο σκιάχτρο που θα πετάξει. Για να πετάξω με χαρά και κέφι ως τον ήλιο ως τα νέφη, σκέφτομαι ό,τι μπορώ πιο ελαφρό. Σαν πουνόφουσκες, ζάχαρη άγνη, εις το αποαράχνη της θάλασσας αφρό. Ελαφρόπετρες, φελούς, ανεμόσκαλες, ελαφρυντικά. Αεροσυνοδούς της χαραυγής μια ηλιακτίδα. Για να πετάξω με χαρά και κέφι ως τον ήλιο ως τα νέφη, σκέφτομαι ό,τι μπορώ πιο ελαφρό. Σκέφτομαι ότι είμαι χνούδι από μαγιάτικο λουλούδι. Απογειώνομαι! Δεν απογειώνομαι! Πάλι δεν τα κατάφερα! Μα τι συμβαίνει? Μήπως πρέπει να σκεφτώ τίποτα πιο ελαφρύ από αυτά που σκέφτομαι? Τι να σκεφτώ, βρε παιδιά? Για πέστε μου κάτι πάρα πολύ ελαφρύ για να το σκεφτώ. Τι? Μπαλόνι, αυτό το σκέφτηκα. Κάτι πιο ελαφρύ. Τι είναι πιο ελαφρύ από ένα μπαλόνι? Ε, σωστά, δύο μπαλόνια. Γιατί όχι 100? Πώς να τα σκέφτομαι όμως? Φουσκωμένα ή ξεφούσκωτα? Θα πρέπει να ρωτήσω τον Τιτιβούε. Ωχ, ο Κυρδίκανος έφτασε κιόλας μεταμφιεσμένος σε σκιάκτρο. Ο πονηρός. Καλημέρα, Λεβέντη. Γεια σου, παλιόφιλε. Για δες εκεί. Κι άλλο σκιάχτρο. Καλημέρα, συνάδελφε. Σκιάχτρο είσαι κι εσύ? Βέβαια, δεν βλέπεις. Είμαι και φαίνομαι. Εδώ κοντά μένω, 5 βήματα, στο γειτονικό αγρόκτημα. Γείτονες είμαστε. Γεια σου, γείτονα. Γεια σου, γείτονα. Γεια σου, συνάδελφε. Γεια σου, συνάδελφε. Γεια σου, σύντροφε. Γεια σου, σύντροφε. Κόλατο. Θα αναρωτιέσαι για που το έβαλα. Είπα να κάνω καμιά βολτίτσα για να ξεμουδιάσω. Να ξεσκάσω. Βαρέθηκα, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, να κάθομαι στην ίδια θέση. Πάω στο λιβάδι να παίξω ποδόσφαιρο με ένα κουκουνάρι. Μετά θα μαζέψω βατόμουρα και φραγκόσικα και μετά θα πάω στο πανηγύρι. Θα χορέψω με όλες τις κοπέλες του χωριού. Τι λες, αλήθεια, θαύμα, με παίρνεις και εμένα μαζί σου? Γιατί όχι, έλα άμα θέλεις. Δεν πιστεύω να θυμώσει ο Κυρδίκανος άμα λείψω λιγάκι. Ξέρω εγώ, λες να θυμώσει? Και δεν πάω να θυμώσει. Ποιος του δίνει σημασία του γεροξούρα? Τι είπες, ρε? Έτσι, ε? Και δεν μου λες, σύντροφε, για να έχουμε καλό ερώτημα. Έμαθα ότι οι ξόβριες του Κυρδίκανου δεν πιάνουνε πουλιά. Μήπως ξέρεις ποιος είναι ο λόγος? Και βέβαια ξέρω. Να σου το πω το μυστικό. Ναι, πες μου, πες μου. Εγώ είμαι ο λόγος. Ξέρεις τι κάνω? Τι? Μαρτυράω στα πουλιά που έχει βάλει ξόβεργες. Και να ήταν μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Πού να στα λέω? Τους λέω και σε ποιο μέρος πάει για κυνήγι. Έτσι, ε. Και τα αφήνω να τρώνε όσο θέλουν. Έτσι, ε. Ό,τι τραβάει η όρεξή τους. Τρώνε τόσα πολλά λάθανα που στο τέλος λαχανιάζουν. Έτσι, ε. Πανούριε, τρισάθλι, αχρίε! Νόμισα με ξεγελάσεις τίποτα είναι! Θα σου δείξω εγώ, χαραβοφάι! Θα σου δείξω εγώ, προδότη! Απατεώνα, διπρόσωπε! Τίποτα δεν σε γλιτώνει τώρα! Τίποτα δεν σε γλιτώνει! Αχ, τι έπαθα! Άσε με να φύγω, Κυρδίκανε! Μη με τραβάς! Δεν θα πας πουθενά! Οχ, μου φύγε! Μου ξεφεύγει η Μπαρμπαμπαρούτη! Κρυσφεντώνα, πιάσε τον! Πιάσε τον, σύντροφη, πιάσε τον! Που νομίζω ότι πας, σκιάχτρο, σε πιάσαμε. Σε πιάσαμε, σκιάχτρο. Πουθενά δεν θα πας. Κρατάτε τον γερά. Βοήθεια, φίλοι μου, βοήθεια. Αγιερούλη. Τι, Τιτιβούε, βοήθεια. Τι σου κάνουνε, Αγιερούλη? Αφή.
Αφήστε τον, αφήστε τον! Γιατί τη βουέ θα σε σκοτώσουν, φύγε! Ένα πουλί! Παράτα του! Πού είναι το όπλο μου! Στη μάντρα τα κούπισε, στη μάντρα! Αφήστε τον! Φύγε, τη βουέ, φύγε! Τον πιάσανε, τον παγιδέψανε, τον ξεγελάσανε. Τι ντροπή, τι ντροπή, τι ντροπή. Το πιάσανε τον αχυρούλι ένα πρωί, επειδή ήθελε να πετάξει σαν πουλί. Τι ντροπή, τι ντροπή, τι ντροπή. Το πιάσανε ένα πρωί τον αχυρούλι, επειδή έδωσε στα πουλιά ένα μαρούλι. Το πιάσανε γιατί χάρισε μια ρόγα από στα φίλη, στα πουλιά που του είχαν τάξει, πως θα το μάθουν να πετάξει. Τον δέσανε επειδή έδειξε λίγη καλοσύνη. Τον πιάσανε, τον δικάσανε με τον ανθρώπον τη δικαιοσύνη. Τι ντροπή, τι ντροπή, τι ντροπή. Τον πιάσανε τον αχυρούλι ένα πρωί, επειδή ήθελε να πετάξει σαν πουλί. Και έφτασε η μέρα της δίκης. Να είμαστε τώρα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Πω, πω, τι μεγαλεία είναι αυτά. Στην έδρα η αρχιδικαστής, με τίβενο. Η δίκη ξεκινάει σε 2 λεπτά. Δίπλα της στέκεται η κατήγορος. Ακούσατε? Και δεξιά η ένορκη. Όλοι τους είναι ντυμένοι κυνηγοί. Ησυχία! Σιωπή! Ποιος ξερόδειξε. Όποιον ακούσαν να φταρνιστεί ή να βήξει ή να φυσήξει τη μύτη του ή να ξέρω κατά ποιοι ή να χασμουρηθεί ή να αρχίσει να τρώει τσίψη ή να καθαρίζει πασατέμπο ή να ξετυλίγει καραμέλες ή να πιπηλάει την πιπίλα του, θα τον κλείσω μέσα. Σιωπή είπα. Αρχίζει συνεδρίαση. Αρχίζει η καταδίκη του Σκιάχτρου. Η δίκη, θέλετε να πείτε, κυρία Πρόεδρε? Ευχαριστώ, κατήγορε. Αρχίζει η δίκη του Σκιάχτρου, θέλω να πω. Είναι απόντες όλοι οι ένορκοι? Παρόντες, εννοείται, κυρία Πρόεδρε. Είναι παρόντες όλοι οι ένορκοι? Μήπως απουσιάζει κανένας? Μήπως πήγε κανένας τουαλέτα? Εδώ είναι όλοι τους, κυρία Πρόεδρε. Όλοι ανυπερθέτως. Παρόντες όλοι τους και εγκρατείς. Διάβασε λοιπόν τον κατάλογο των ενόρκων. Ξενοφώντας αρχιξόβεργας, του Παντελή και της Αγλαΐας, κυνηγός. Παρόν. Θρασίβουλος Κάγιας, του Μενέλαιο και της Αμαλίας, κυνηγός. Παρόν. Μπάμπης Καραμπίνας, του Μιλτιάδη και της Μερπομένης, κυνηγός. Παρόν. Κοσμάς Υποκόπανος, της Σάρας και της Μάρας, κυνηγός. Παρόν. Φόντας Φυσεκλίκης, του Σχοινιού και του Παλουκιού, κυνηγός. Παρόν. Αζόρ, του Μούργου και της Δεγανιάρας, σκύλος κυνηγητικός, το γένος Κοπρίτη. Wow. Τιμόθεος Τέξας, του Αναστασίου και της Ευρυδίκης, Βαλσαμωτής Πουλιών. Παρόν. Σωτήρης Ξεσκονιστήρης, Πλασιεύτερων Ξεσκονίσματος και Παραγεμιστής Μαξιλαριών. Παρόν. Λαμπρά. Χαίρο πολύ. Για φέρτε τώρα τον κατηγορούμενο. Τι έχει κάνει αυτός εδώ ο ένοχος? Κατηγορούμενος, κυρία Πρόεδρε. Αυτός εδώ ο κατηγορούμενος, θέλω να πω. Και τι δεν έχει κάνει, εξοχότατη κυρία Πρόεδρε? Πού να σας τα λέω. Πρόκειται περί σε σημασμένου κακοποιού. Μεγάλη μαφία που λένε. Ντροπή σου, φτού σου! Ντροπή σου, φτού σου! Κατηγορείται για αναρρύθμιτα αποτρόπαια εγκλήματα. Δηλαδή, μισό λεπτό να ανοίξω το φάκελο. Κατηγορείται για συνωμοσία, κατασκοπία, κλοπή, λοποδισία, παράβαση καθήκοντος, φθορά ξένου μαρουλιού, αρπαγή ρόγα σταφυλιού, απήθεια, ανταρσία, απάτη, αχαριστία, ηθική αυτουργία σε κουτσούλημα, απόπειρα παράβασης του νόμου της βαρύτητας, αντίσταση κατά της αρχής,
και εσχάτη προδοσία. Μόνο του τα έκανε όλα αυτά. Μάλιστα, μόνο του. Ντροπή σου, φτού σου. Ντροπή σου, φτού σου. Καλό το μάρτυρα κατηγορίας, αριστομένη δίκανο του Θεμιστοκλή και της Πραξιθέας. Γεωκτήμονα, κυνηγό, πρώην υποψήφιο δήμαρχο και υπερβολικά αξιόπιστο πρόσωπο. Παρόν, ορκίζομαι να πω την αλήθεια και σχεδόν την αλήθεια. Και έξι παραμύθια. Τι έξι παραμύθια. Δικό σου είναι αυτό το σκιάχτρο, κυρδίκανε. Δικό μου που να μην ήτανε. Εσύ το έφτιαξες. Εγώ, με τα ίδια μου τα χέρια. Το έντυσα, κυρία Πρόεδρε. Το φρόντισα, κυρία Πρόεδρε. Το νοικοκύρεψα, κυρία Πρόεδρε. Του φόρεσα παντελόνι. Του χάρισα καπέλο και πουκάμισο. Θα μου πείτε πουκάμισο μπαλωμένο, με λεκέδες από λαδολέμονο. Θα μου πείτε καπέλο κουρελιασμένο, σκοροφαγωμένο και ποντικομασημένο. Θα μου πείτε παντελόνι με 17 τρύπες στο κάθε παντζάκι και με ζώνη από σπάγκο. Και όμως, κυρία Πρόεδρε, ήταν ρούχα. Και για τις θυσίες που έκανα, έπρεπε να μου χρωστάει ευγνωμοσύνη στον αιώνα τον άπαντα. Να φανταστείτε ότι μέχρι και ιδιαίτερα μαθήματα αγριάδας που έδωσα. Και σε αντάλλαγμα αυτό τι έκανε. Με πρόδωσε. Με εξεφτέλησε. Με έκανε ρεζίλι. Έπιασε φιλίες με τα πουλιά. Τα τσιμίτσι κότσι τσιου τσιου. Εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη μου και την καλή μου την καρδιά. Για να ακριβολογήσω, κυρία Πρόεδρε, τα ειδοποιούσε σε ποιο μέρος πρόκειται να πάω για κυνήγι. Τους έλεγε που έχω βάλει ξόβεργες. Τους χάριζε τα λαχανικά μου. Μέχρι και άχυρα τους χάριζε για να χτίζουν τη φωλιά τους. Δηλαδή πήγαινε από το κακό στο αχυρότερο. Μάλιστα. Παρακάτω. Σκόρπιζε το βιός μου πίσω από την πλάτη μου. Μάλιστα. Πίσω από την πλάτη μου. Και να ήταν μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Βέβαια. Τα έστελνε και να με κουτσουλάνε και από πάνω. Να κουτσουλάνε τη φαλάκρα μου που εγώ την έχω μη στάξει και μη βρέξει, κυρία Πρόεδρε. Και τη γυαλίζω κάθε μέρα με αλήφη του παρκέ. Αυτό εδώ το σκάκτρο ήταν ο εμπνευστής του κουτσουλήματος. Συντόνιζε το κουτσούλημα, έδινε εντολές και έτριβε τα χέρια του με ικανοποίηση κάθε φορά που μία κουτσουλιά πετύχαινε το στόχο της. Επίσης, συνωμοτούσε με τα πουλιά εναντίον των ανθρώπων. Τους έβαζε ιδέες. Ξέρετε τι σχεδίαζαν να κάνουν τα πουλιά. Σημεία και τέρατα, κυρία Πρόεδρε. Δολοπλοκίες, μηχανογραφίες, ραδιουργίες. Τι ραδιουργίες? Δηλαδή. Μήπως και βίαζαν να ξεκαρφώσουν τον ουρανό για να πέσει στα κεφάλια των ανθρώπων. Μάλιστα! Αυτό! Φθηνά δεν γλιτώσαν! Θα μας ερχόταν ο ουρανός φοντίλι! Τι άλλο σχεδίαζαν? Να καταπίνουν τις αγωνές της βροχής για να στερέψουν τα πηγάδι! Ψέματα! Σκασμός! Κάτσε κάτω! Ψέματα, Όλα αυτά που λέω μπορώ να τα αποδείξω, κυρία Πρόεδρε. Έχω ατράνταχτα αποδεικτικά στοιχεία. Μου επιτρέπετε να κάνω μια αυτοψία πίσω από αυτή του κατηγορουμένου? Και δεν κάνεις. Σκιάχτρο, κάτσε φρόνιμο να σε ψάξω. Μη με πλησιάζεις, μη είναι μακριά μου. Ορίστε, κυρία Πρόεδρε. Νάτε, ειδού τα τεκμήρια της προδοσίας. Βλέπετε? Ένα ανεμολούλουδο πίσω από αυτή του. Το βλέπετε? Ένα χρυσό χαρτό στο τσεπάκι του. Το βλέπετε κι αυτό? Και στη θέση της καρδιάς, ορίστε, μία ηλιακτίδα. Τι άλλη απόδειξη θέλετε? Δεν φτάνουν όλα αυτά? Φως φανάρι. Αυτό το σκιάχτρο δωροδοκείται. Μα ήταν δώρο για τα γενέθλιά μου. Σιωπή, κάτσε κάτω. Τα σκιάχτρα δεν έχουν γενέθλια. Αυτό μας έλειπε. Το ανεμολούλουδο, το χρυσόχαρτο και η ηλιακτίδα κατάσχονται. Να καταστραφούν αμέσως. Επικίνδυνα πράγματα, παπαπα. Πετάξτε τα αμέσως στον υπόνομο! Μη μου τα παίρνετε! Είναι δικά μου, σας λέω! Σιωπή! Ησυχία! Αλλιώς θα σας συλλάβω όλους και θα σας κλείσω στο κρατητήριο! Ορίστε μας! Κατάσχονται, είπα! Πάει και τελείωσε! Επίσης, τα πουλιά του έδιναν κρυφά μαθήματα! Το μάθαινα να πετάει! Πετάει το σκιάχτρο! Όχι, δεν πετάει! Αυτό μας έλειπε! Κατηγορούμενε, σήκω όρθιος. Κάτσε. Σήκω. Απολογήσου. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά που τόσο δίκαια σε κατηγορούν? Θέλω να πω ότι... Ένσταση, κυρία Πρόεδρε. Δεκτή. Σύμφωνα με το άρθρο 3666 πλην 1, υποσημείωση 72, παράγραφος 344,92,
Ο κατηγορούμενος προτού απολογηθεί, για να μην μπει κανένα κουνούπι στο στόμα του την ώρα που μιλάει, πρέπει πρώτα να φημωθεί. Σωστά. Πώς μου διέφυγε αυτή η λεπτομέρεια. Φημώστε τον. Τώρα απολογήσου. Δεν μου φαίνονται καθόλου πιστικά αυτά σου τα επιχειρήματα. Για συνέχισε. Άντε τελείωνε με χασομερά, σε σένα θα ακούμε όλη μέρα. Μη πολυλογείς. Συντόμευε, συντόμευε, μη με ακρηγορείς. Τελείωσες. Άντε, μπράβο, μας έπαιξες την πολυλογία. Λύστε τον. Λοιπόν, ορίστε κύριε ένορκη. Τώρα που ακούσατε τα επιχειρήματα και από τις δύο τις πλευρές, ήρθε η ώρα να πάρετε ανεπηρέαστη την απόφασή σας. Σκεφτείτε μόνο τι θα γινόταν αν όλα τα σκιάχτρα πιάνανε φιλίες με τα πουλιά. Γης μαδιά. Άσε που μπορεί να βάζανε ιδέες στους χωροφύλακες που θα αρχίζανε να χορεύουνε σιρτάκι με τους λοποδίτες. Ποια είναι λοιπόν η ετοιμιγορία σας? Είναι αυτό εδώ το σκιάχτρο ένοχος ή είναι ένοχος? Ένοχος είναι. Ένοχος. 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 Ο. Ένοχος. 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 Όχι. Αθώος είμαι. Πέστε τους βρε παιδιά ότι είμαι αθώος. Σιωπή. Ησυχία. Ή δε μη θα σας συλλάβω όλους, θα σας βγάλω τις κάλτσες και θα σας κόψω τις μύτες. Αϊντε μπράβο. Κατηγορούμενε, σηκώ όρθιος. Καταδικάζεσαι για να δω τις σημειώσεις μου. Για 1 κιλό μπάμιας, 0.5 κιλό μπρόκολα, 1 ρολό τουαλέτα και 6 λεμονίτες. Αυτή είναι η λίστα με τα ψώνια σας, κυρία Πρόεδρε. Εδώ. Ευχαριστώ. Καταδικάζεσαι για συνωμοσία, κατασκοπία, κλοπή, λοποδισία, φθορά ξένου μαρουλιού, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, αρπαγή ρόγα στα φιλιού, απίθεια, ανυπακοή, διγαμία, ανταρσία, μηχανογραφία, πειρατεία, ραδιουργία, δολοπλοκία, απάτη, αχαριστία, δωροδοκία, ηθική αυτουργία σε κουτσούλιμα και εσχάτη προδοσία. Δια ταύτα, μετα ταύτα, κατα ταύτα, από δαύτα, είσαι επικίνδυνος. Κακοποιός. Δημόσιος κίνδυνος. Ταραχοποιός. Ταραχοποιός. Καταδικάζεσαι σε βασανιστήρια, σε έργα καταναγκαστικά και σε μαρτύρια φρικτά. Καταδικάζεσαι να μπεις φυλακή και να μείνεις εκεί 3 τρίμηνα ή 6 ή 7 μέχρι να φτιάξεις 1100 κλουβιά. 1100 κλουβιά. 1100 κλουβιά για να κλείνει ο κόσμος τα πουλιά. Τα πουλιά που ξέρεις. Έτσι θα πονέσεις, θα υποφέρεις. Τους φίλους σου θα τους προδώσεις και το χρέος σου στην κοινωνία των ανθρώπων θα πληρώσεις. Θα πληρώσεις. Πάρτε τον. Βασανίστε τον. Κλείστε τον στη φυλακή. Στο πιο βαθύ. Στο πιο ανήλιαγο κελί. Όχι, όχι, όχι στη φυλακή. Είμαι αθώος. Αθώος. Καημένε αχυρούλη. Πώς θα είναι μέσα στη φυλακή? Τώρα πέρασε η ώρα. Φεύγουμε κι εμείς, παιδιά. Κι αύριο την ίδια ώρα θα τα πούμε με χαρά.